Για το διπλό φωνικό στον Στρόβολο που συγκλώνησε το Παγκύπριο, μίλησε ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α, ξεκαθάρισε πως συμμετείχε στην δεύτερη νεκροτομία ως παρατηρητής μαζί με την εξελάδος ιατροδικαστή Χαρά Σπηλιοπούλου και ανέφερε πως δεν θα προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο προτού ο ίδιος προβεί σε αυτοψία στη σκηνή του εγκλήματος. Έθεσε ωστόσο ένα ξεκάθαρο ερώτημα σχετικό με την συχνή κλίση της ιατροδικαστού Χαρά Σπηλιοπούλου για διάφορες υποθέσεις. Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Υπουργός της Υγείας έχουν ναι ή όχι εμπιστοσύνη στους 4 κυβερνητικούς ιατροδικαστές. Έχουν εμπιστοσύνη. Εάν έχουν, τότε γιατί καλούν κάθε λίγο και λιγάκι άλλους ιατροδικαστές από το εξωτερικό να κάνουν δεύτερες και τρίτες νεκροψίες. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Ανδρέας Αγγελίδης κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα. Δεν είναι θέματα τα οποία συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις σε κάποια άλλα επίπεδα. Κυβερνητικοί ιατροδικαστές πάντως απέφυγαν να τοποθετηθούν για το θέμα, καθώς όπως ανέφεραν στον Α, η απόφαση για να κληθεί κάποιος από το εξωτερικό δεν λαμβάνεται από τους ιδίους. Νομική υπηρεσία και Υπουργείο Υγείας επίσης δεν θέλησαν να απαντήσουν στο ερώτημα. Εξάλλου, ο Μάριος Ματσάκης εξέφρασε εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός πως δεν επιτράπει είσοδο στη σκηνή, κάτι που επιθυμούσε άλλωστε η οικογένεια των θανόντων. Ακόμη δεν μου έχει επιτραπεί να επισκεφθώ το σπίτι. Αυτό που ελέγχθη είναι όταν τελειώσουμε, είπε η αστυνομία, έτσι τους είπε η εισαγγελία να πούν, τότε μπορεί να πάει όποιος θέλει. Μα είναι πράγματα σωστά αυτά? Δηλαδή, όταν πλέον η σκηνή δεν φρουρείται, όταν δεν υπάρχει αστυνομία, να πάω εγώ να κάνω αυτοψία, με ποια αντικειμενικότητα τότε θα μπορώ να πω ότι βρήκα το τάδε πράγμα ή το άλλο πράγμα στη σκηνή? Σημείωσε τέλος πως η αυτοψία αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ιατροδικαστικής διερεύνησης ενός εγκλήματος.